Το νέο θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο άτυχος Δημήτρης Αναστασίου, 30 ετών από τη Λεμεσό, ενώ επέβαινε στο μοτοποδήλατό του 20 μέτρα πριν φτάσει στο σπίτι του στη μέσα γειτονιά, έχασε τον έλεγχο κάτω από συνθήκες που διερευνά η τροχιά Λεμεσού και στη συνέχεια χτυπήθηκε από διερχόμενο ταξί. Φαίνεται από τις προγραμματικές εξετάσεις ότι χτυπήθηκε ο μοτοποδηλάτης στο θύμα από το διερχόμενο όχημα. Οι εξετάσεις που θα γίνουν θα καταδείξουν εάν ήρθε σε επαφή το όχημα αυτό με το όχημα του θύματος. Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο με το οποίο ο άτυχος 30χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο 58χρονος οδηγός ταξί υποβλήθηκε από την αστυνομία σε έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 57 μίλιγκραμ, αντί 22 που είναι το επιτρεπόμενο όριο, και συνελήφθη. Ο αριθμός των θανατηφόρων δυστυχημάτων για φέτος στη Λεμεσό είναι 18 από την αρχή του χρόνου.